Πάμε να δούμε τον κύριο Δημήτρη Σαββίδη, είναι μηχανολόγος μηχανικός. Πώς μπήκατε στη διαδικασία μέσω του TikTok να αναδείξετε τη διαφορά σε προϊόντα καθημερινής χρήσης σε σχέση με την Ολλανδία? Αυτό το βίντεο είναι στην κατηγορία Wait for it. Έχω εντυπωσιαστεί από κάθε επίσκεψή μου στην Ελλάδα όταν διαπιστώνω πόσο ακριβά είναι κάποια πράγματα και καθώς μιλάω με φίλους οι οποίοι ζουν σε μια κατάσταση στην οποία ζούσα και εγώ πριν φύγω από την αγαπημένη μας πατρίδα, θέλω να αναδείξω ότι αυτό που ακούγεται ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη δεν είναι αλήθεια και θέλω να το δείξω με στοιχεία, με τεκμήρια. Να δείξω ότι ίδια επώνυμα προϊόντα πολλούνται στο 1 τρίτο της τιμής από ό,τι πολλούνται στην Ελλάδα. Το πρώτο καρφί έπεσε με το καλησπέρα σας. Να δούμε λίγο το βίντεο. Κάνω μερικά ψώνια. 1,79 το Φιλαδέλφια. Το μάγκο 1,49. Το ρόφημα πρωτεΐνης 1,69. Όλα αυτά τα προϊόντα. Ναι. Σύνολο 19 και 24. Εδώ θέλεις ένα 50-άρικο. Υπάρχει βίντεο που αγοράζω ακριβώς τα ίδια προϊόντα στην Ελλάδα και ήταν κοντά στα 50 ευρώ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Ξέρετε τι λένε. Λένε ότι βρίσκουν και τα κάνουν οι πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα. Θέλουμε την άποψή σας γι' αυτό. Την προκαλεί την τύχη σου τώρα. Στην Ελλάδα δεν θα αλλάζει τίποτα όσο εσείς οι έχοντες τη δύναμη, οι δημοσιογράφοι και τη δυνατότητα να εκθέσετε τους πολιτικούς οι οποίοι χειραγωγούν ανάλογα με τα συμφέροντα που εξυπηρετούν, δεν θα αλλάζει τίποτα. Το ρίξε. Μπαμ! Κύριε Υποφάντη, το 19 εσείς ήσασταν σε ένα άλλο κανάλι, κάνατε μάχημη δημοσιογραφία, σας θυμάμαι τώρα, στυλιτεύοντας την τότε κυβέρνηση και καλώς κάνατε για όλα τα κακώς κείμενα τότε, όμως από το 19 μέχρι το 22 παραμείνατε στο ίδιο κανάλι και δεν κάνατε την ίδια κριτική. Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Έπαιρνε ζωές, καριέρες. Δύο χρόνια αργότερα δεν κάναμε. Τι δεν κάναμε? Την ίδια κριτική. Έπαιξε μεγάλη μπάλα. Μεγάλη μπάλα. Δεν έχετε ιδέα αν κάναμε την ίδια κριτική ή όχι. Πρώτον. Δεύτερον. Δεύτερον. Όπα. Θα απαντήσουμε τώρα. Τώρα μιλάτε για μένα. Τώρα μιλάτε με μένα. Τώρα μιλάτε με μένα. Μισό. Θα απαντήσω. 10 δευτερόλεπτα. Ούτε 10. Τι ζούμε. Ακούστε κάτι. Είχαμε δύο χρόνια πανδημίας. Δεν ξέραμε αν θα μπορούμε να βγούμε από το σπίτι. Εσείς πιστεύετε αυτά τα δύο χρόνια που λέτε με τόσο στόμφο ότι εγώ δεν έκανα σωστή δημοσιογραφία, ότι δεν ξέραμε τι γίνεται στην αγορά? Ξέρετε ότι οι τιμές των καυσίμων μηδένισαν, κύριε. Όταν ξεκίνησε η πανδημία. Ξέρετε ότι οι τιμές των καυσίμων μηδένισαν και τράβηξαν πίσω τις τιμές των προϊόντων. Τσουτσούνι! Μην μου το πείτε έτσι προς εμένα. Έπιασα ένα ευαίσθητο σημείο σα στην αγορά. Στην αγορά. Ακούστε, κύριε. Ακούστε. Επειδή είναι προσωπικό τώρα. Ακούστε τώρα. Τι γίνεται, παιδιά? Επειδή το θέμα είναι προσωπικό. Δεν είναι προσωπικό. Είναι προσωπικό. Το κάνατε και είναι προσωπικό. Είχαμε δύο χρόνια πανδημίας που η Ελλάδα, η Ευρώπη πανδημία, και όλος ο υπόλοιπος κόσμος έχασε εκατομμύρια κόσμου. Σταματήστε. Και ακούστε τώρα, είπατε, για να κάνουμε διάλογο. Ήσασταν ήδη έχασε εκατομμύρια κόσμο. Δεν λέγατε τίποτα. Χάθηκε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Φεύγετε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας. Αλλά αυτοί είστε. Τι λέει ο κύριος?